Ραδίκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο ήμερο ραδίκι. Έχουμε δύο είδη ραδίκι. Το ήμερο και ένα άλλο που είναι πικρό, το πικροράδικο. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά και το ζουμί τους πίνεις. Και το νερό που το βράζεις, μετά το πίνεις σαν τζάι, γιατί είναι πολύ καλό για τα νεφρά. Βοηθάει τα νεφρά πάρα πολύ. Καθαρίζει τα νεφρά, καθαρίζει το αίμα σου όλο μέσα. 20 μέχρι 30 επισκέπτες θα έρθουν απόψε και θα τους φτιάξουν μια μεγάλη σαλάτα. Αυτό εδώ είναι μυρώνι. Αυτό δεν το βράζουμε, αυτό το βάζουμε στη σαλάτα γιατί έχει ένα πολύ ωραίο άρωμα. Δηλαδή άμα το τρίψεις στο χέρι σου και το τρίψεις, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και οπότε το κόβεις λίγο-λίγο, το βάζεις στη σαλάτα μέσα και λέγονται, έχουν, εμείς, αυτά λέγονται μυρώνια ή αχατζίκι. Ο Δημήτρης είναι μαθηματικός και φιλόσοφος και έχει ανοίξει ένα καφενείο στην περιοχή, ένα είδος καλλιτεχνικού καφενείου. Προσπαθεί να τρέφεται από όσα του δίνει η φύση. Οπότε δεν είναι θέμα lifestyle, είναι θέμα να ξέρεις να τρως. Και εδώ στην Κρήτη τουλάχιστον τα χόρτα, τα τρώμε πολλά χόρτα με λάδι. Να πάρω πάνω. Να πάρω πάνω. Να πάρω πάνω. Να πάρω πάνω. Να πάρω πάνω.